ολιγόλεπτο, 13 λεπτών ντοκιμαντέρ για τη μάχη της Κρήτης, το οποίο είναι αναρτημένο στο site του Πολεμικού Μουσείου. Είναι με γραφικά, θα δείτε στην συνέχεια τα γραφικά που έχουν φτιάξει για το πώς πραγματοποιήθηκε η μάχη από τις μαχητικές δυνάμεις, από τους Γερμανούς, σε όλη την Χερσόνησο. Είναι περιστατωμένο και δεν θα σας κουράσει καθόλου, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα, το βλέπαμε νωρίτερα με τον Πλωτάρχη, ο οποίος ενθουσιάστηκε από τις παραστάσεις. Δεν το είχε δει ο άνθρωπος, είχε δει το προηγούμενο που είχα αναρτήσει στο site του Πολεμικού Μουσείου. Άρα, για να εντυπωσιαστεί ο κ. Πλωτάρχης, φαντάζομαι θα εντυπωσιαστεί και εσείς. Λοιπόν, ας παρακολουθήσουμε. Εξαιτίας της γεωστρατηγικής της θέσης στο μέσο της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, αποτελεί έως σήμερα σημαντική βάση για αεροναυτικές επιχειρήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει σε όποιον την κατέχει τον έλεγχο των συγκοινωνιών στη Μεσόγειο. Είναι συνεπώς λογικό να τεθεί η κατοχή της από τις αρχές κιόλας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο επίκεντρο του Βρετανικού και του Γερμανικού ενδιαφέροντος. Οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι έπρεπε να κυριεύσουν το νησί προτού ξεκινήσει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, πριν δηλαδή την εισβολή της Γερμανίας στη Ρωσία στις 22 Ιουνίου 1941. Αμέσως λοιπόν μετά την κατάκτηση της Ηπειρωτικής Ελλάδας, άρχισαν οι προσπάθειες των Γερμανών για την κατάληψη της Κρήτης, η οποία θα μετατρεπόταν σε γερμανική αεροπορική βάση εναντίον των συμμαχικών δυνάμεων στη Βόρειο Αφρική. Όταν ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, την ευθύνη για την ασφάλεια της Κρήτης ανέλαβε, με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, η Μεγάλη Βρετανία. Στα τέλη Μαρτίου του 1941, το νησί επισκέφτηκε ο υποστράτηγος Ουέστον, διοικητής του Οργανισμού Κινητής Άμυνας Ναυτικών Βάσεων, για να μελετήσει την άμυνά του. Στην έκθεση που συνέταξε, χαρακτήριζε τη Σούδα και το Ηράκλειο ως περιοχές ζωτικής σημασίας και πρότεινε την ενίσχυσή τους με στρατιωτικές δυνάμεις. Ένα μήνα αργότερα, στις 30 Απριλίου 1941, τη διοίκηση των Ελληνοσυμμαχικών Δυνάμεων ανέλαβε ο διοικητής της 2ης Νεοζηλανδικής Μεραρχίας, υποστράτηγος Bernard Cyril Freiberg. Ο συνολικός αριθμός των εν λόγω δυνάμεων στο νησί ανερχόταν, ύστερα και από την ενίσχυσή της με στρατεύματα που μετακινήθηκαν από την Ηπειρωτική Ελλάδα, σε 11.500 περίπου Έλληνες και σε 31.500 συμμάχους, Αυστραλοί, Βρετανοί, Νεοζηλανδοί. Τις ελληνικές δυνάμεις αποτελούσαν τρία τάγματα της 5ης Μεραρχίας, η κρητική πολιτοφυλακή, αξιωματική και οπλίτες της σχολής οπλιτών χωροφυλακής. Στην Κρήτη επίσης είχαν μεταφερθεί, με διαταγή του Γενικού Στρατηγίου, οι αξιωματικοί και οι οπλίτες των κέντρων εκπαίδευσης Πελοποννήσου, δηλαδή συνολικά 8 τάγματα νεοσυλλέκτων, τα οποία μετονομάστηκαν σε συντάγματα πεζικού, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, το οποίο αφήθη στο νησί με αυθόρμητη ενέργεια και πρωτοβουλία των αξιωματικών και των μαθητών της, συνολικά 300 ευέλπιδες. Η συγκεκριμένη όμως στρατιωτική δύναμη μειονεκτούσε σοβαρά σε θέματα εξοπλισμού, αφού ο οπλισμός, τα πυρομαχικά και τα υπόλοιπα εφόδια ήταν κατά πολύ λιγότερα από την παραδεκτή αναλογία. Από την πλευρά των συμμάχων, σημαντικές στρατιωτικές μονάδες υπήρξαν η 2η Νεοζηλανδική Μεραρχία, η 19η Αυστραλιανή Ταξιαρχία και η 14η Βρετανική Ταξιαρχία Πεζικού. Οι σύμμαχοι διέθεταν 9 μέσα Ματίλντα ΜΚ2 και 16 ελαφρά Βάικερς ΜΚ6 άρματα μάχης και περίπου 85 πυροβόλα διαφόρων διαμετρημάτων. Αντίθετα, δεν υπήρχαν συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τη σπουδαιότητα και την ευπάθεια των στρατηγικών σημείων, ο Φράιμπεργκ κατένιμε τις στρατιωτικές του δυνάμεις σε 4 τομείς, του Μάλεμε Αγιάς, των Χανίων Σούδας, του Ρεθύμνου Γεωργιούπολης και του Ηρακλείου. Αποστολή όλων των ελληνοσυμμαχικών στρατευμάτων ήταν να θωρακίσουν την άμυνα της Κρήτης και να εμποδίσουν τον εχθρό να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει τα αεροδρόμια και τα λιμάνια του νησιού. Το γερμανικό σχέδιο επιχειρήσεων για την κατάληψη της Μεγαλονήσου έφερε τη συνθεματική ονομασία Ερμής. Το σχέδιο προέβλεπε την απόκτηση αεροπορικής υπεροχής και τη διατήρησή της. Η γερμανική επίθεση έπρεπε να πραγματοποιηθεί σύντομα και ευνηδιαστικά, προκειμένου να εφαρμοστούν στη συνέχεια τα κατακτητικά σχέδια των Γερμανών προς τη Ρωσία, τη Μάλτα και την Κύπρο.
την τακτική προπαρασκευή της και την εκτέλεση της επιχείρησης ανέλαβε ο διοικητής του 4ου αεροπορικού στόλου, πτεράρχος Αλεξάνδερ Γκλόρ, ο οποίος διέθετε 22.750 κατάλληλα εξοπλισμένους άνδρες, 1.370 αεροσκάφη και 70 αποβατικά σκάφη. Αφού θα είχε επιτευχθεί η αεροπορική υπεροχή, θα χρησιμοποιούνταν ελεξιπτωτιστές και ανεμόπλανα που θα καταλάμβαναν τα αεροδρόμια και τα λιμάνια του νησιού και κυρίως αυτό του Μάλεμε. Αφού ολοκληρωνόταν η κατάληψη των συγκεκριμένων στόχων, θα πραγματοποιείται απόβαση και αεραπόβαση μονάδων για την κατάληψη ολόκληρης της Κρήτης. Την επιχείρηση θα υποστήριζε και μικρός αριθμός ιταλικών αντιτορπιλικών και τορπιλακάτων, ενώ ένα ενισχυμένο ιταλικό σύνταγμα, ύστερα από αίτηση του Μουσολίνη, προερχόμενο από τα Δωδεκάνησα, θα αποβιβαζόταν στις ανατολικές ακτές του νησιού. Τελικά η εν λόγω απόβαση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου, όταν δηλαδή είχε κρυθεί η τύχη της Μεγαλονήσου. Ουσιαστικά, πριν την έναρξη της μάχης, το αριθμητικό πλεονέκτημα και την ναυτική υπεροχή είχαν οι σύμμαχοι. Αντίθετα, τα γερμανικά στρατεύματα είχαν την αεροπορική υπεροχή και μεγαλύτερη κινητικότητα, γεγονός που τους επέτρεπε να συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους αποτελεσματικότερα. Τα γερμανικά αερομεταφερόμενα στρατεύματα κατανεμήθηκαν σε τρεις ομάδες επίθεσης με τις κωδικές ονομασίες Κομήτης, Άρης και Ορίων. Η επίθεση ήταν σχεδιασμένη να πραγματοποιηθεί σε δύο κύματα. Το πρώτο θα εφορμούσε στις 8 π.μ. με την ομάδα Κομήτης, δυνάμεως συντάγματος, για την κατάληψη του αεροδρομίου Μάλεμε και με ένα σύνταγμα της ομάδας Άρης για την κατάληψη των Χανίων. Το δεύτερο κύμα, στις 4 μ.μ. της ίδιας ημέρας, με ένα σύνταγμα της ομάδας Άρης για την κατάληψη του Ρεθύμνου και του αεροδρομίου Πηγής και με την ομάδα Ορίων, δύναμη συντάγματος, για την κατάληψη του Ηρακλείου. Από την άλλη πλευρά, το σχέδιο ενεργείας των ελληνοσυμμαχικών δυνάμεων προέβλεπε εξασφάλιση της περιοχής του αεροδρομίου Μάλεμε, της περιοχής Αγιάς, Χανίων και Λιμανιού Σούρας, της περιοχής Ρεθύμνου Γεωργίου Πόλεως και της περιοχής Ηρακλείου και τη διεξαγωγή αντεπιθέσεων για την εξουδετέρωση των αλεξιπτωτιστών που θα προσγειώνονταν. Η επίθεση εκδηλώθηκε στις 6:30 π.μ. της 20ης Μαΐου 1941. Ύστερα από σφοδρό βομβαρδισμό και πολυβολισμό από αεροσκάφη της Luftwaffe, άρχισε η κατακύματα ρήψη αλεξιπτωτιστών και η προσγείωση ανεμοπλάνων με αερομεταφερόμενα τμήματα στους τομείς Χανίων και Μάλεμε. Οι ελληνοσυμμαχικές δυνάμεις άρχισαν την εκτόξευση αντιαεροπορικών πυρών, ενώ μονάδες πεζικού προσέβαλαν με δραστικά πυρά τους αλεξιπτωτιστές στον αέρα και στο έδαφος. Επακολούθησαν σκληρές αψημαχίες, κατά τη διάρκεια των οποίων η ομάδα Κομήτης κατόρθωσε να καταλάβει τη γέφυρα του ποταμού Ταυρονίτη, το στρατόπεδο της ΡΑΦ, όχι όμως και το αεροδρόμιο. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης ομάδας στα ανατολικά του ποταμού έθεσε υπό τα πυρά της το αεροδρόμιο Μάλεμε και το ύψομα 107. Έως τις απογευματινές ώρες, οι αψημαχίες για το συγκεκριμένο ύψομα ήταν σκληρές, με τους Νεοζηλανδούς να προτάσουν στεναρή άμυνα. Οι φορές όμως που υπέστησαν οι νεοζηλανδικές δυνάμεις οδήγησαν τη νύχτα της 20ης προς 21η Μαΐου στην εγκατάλειψη του υψώματος 107 και στη σύνθεξή τους προς τα νοτιοανατολικά. Η εξέλιξη αυτή επέδρασε καθοριστικά στην έκβαση της μάχης, καθώς την επομένη, 21η Μαΐου, οι Γερμανοί, εποφελούμενοι από την σύνθεξη των Νεοζηλανδών, κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε και ξεκίνησαν επιχείρηση αερομεταφοράς δυνάμεων και βαρέως οπλισμού παρά το σφοδρό πυρ που δέχονταν και τις μεγάλες απώλειες μεταγωγικών αεροσκαφών που υπέστησαν. Στο Κολυμπάρι, δυτικά του Μάλεμε, η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων απέκρουσε επιτυχώς τις γερμανικές δυνάμεις. Οι απώλειές της όμως και η έλλειψη πυρομαχικών την ανάγκασε να συντηχθεί σε νέα τοποθεσία και τέλος, όταν ξεκίνησε η εκκίνωση της νήσου από τις συμμαχικές δυνάμεις, να διαλυθεί και ορισμένοι Ευέλπιδες να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές εχθροπραξίες διεξήχθησαν και στην κοιλάδα της Αγιάς. Το 6ο ελληνικό σύνταγμα πεζικού, που κατήχε τα υψώματα νότια του χωριού Γαλατά και βρέθηκε εντός της ζώνης προσγείωσης του κύριου όγκου των Γερμανών αλεξιπτωτιστών της ομάδας Άρης, δέχθηκε αλλεπάλληλες επιθέσεις. Ο άνισος αγώνας υποχρέωσε το σύνταγμα σε σύμπτυξη προς το Γαλατά. Οι Γερμανοί, παρά τις σοβαρές απώλειες, κατάφεραν να σταθεροποιηθούν στην περιοχή των φυλακών της Αγίας. Η επίθεση για την κατάληψη της Σούδας και των Χανίων απέτυχε με μεγάλες απώλειες για τους αλεξιπτωτιστές, αναγκάζοντας τους Γερμανούς, που ανέμεναν αντεπίθεση από τους Βρετανούς τη νύχτα, να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους και να οργανωθούν αμυντικά στην περιοχή των φυλακών Αγίας. Τις απογευματινές ώρες, 161 μεταφορικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρήψη αλεξιπτωτιστών και στρατιωτικού υλικού στην περιοχή του Ρεθύμνου. Ένα τμήμα αλεξιπτωτιστών, αφού κατέλαβε τα χωριά Περιβόλια και Καστελάκια, κινήθηκε προς το Ρέθυνο. Αποκρούστηκε όμως από το τάγμα οπλητών χωροφυλακής με σημαντικές απώλειες και για τις δύο πλευρές. Συγχρόνως, Έλληνες και Αυστραλοί απέκρουσαν επιτυχώς την επίθεση σε ένα λόφο δυτικά του αεροδρομίου του Ρεθύμνου, συλλαμβάνοντας 80 εχμαλώτους.
παρά τις σοβαρές απώλειες των Γερμανών, που ανήλθαν στο 1/3 των δυνάμεών τους, κατάφεραν να καταλάβουν το χωριό Απελάκια και ένα λόφο ανατολικά του αεροδρομίου. Στον τομέα Ηρακλείου, η επίθεση της ομάδας Ορίων ξεκίνησε στις 3 μετά μεσημβρίας, με το Ηράκλειο να δέχεται σφοδρό βομβαρδισμό που προκάλεσε σοβαρές καταστροφές. Η ρήψη των αλεξιτοτιστών πραγματοποιήθηκε μία ώρα αργότερα, στις 4 μετά μεσημβρίας, χωρίς αεροπορική υποστήριξη. Το τάγμα αλεξιτοτιστών που είχε ως στόχο την κατάληψη του αεροδρομίου εξοντώθηκε από Βρετανικές και Αυστραλιανές δυνάμεις, ενώ δύο τάγματα αλεξιτοτιστών υποχρεώθηκαν σε αμυντική στάση από τις προσβολές που δέχτηκαν από ένοπλους πολίτες, χωροφύλακες και οπλίτες του 7ου Ελληνικού Συντάγματος Πεζικού. Την 21η Μαΐου, τις πρώτες πρωινές ώρες, εκδηλώθηκε αντεπίθεση νεοζηλανδικών δυνάμεων στον τομέα Μάλεμε για την ανακατάληψη του αεροδρομίου και του υψώματος 107. Η μία έντυπη εκδήλωση της αντεπίθεσης και οι ισχυρές αντιστάσεις των Γερμανών οδήγησαν στην αποτυχία της όλης επιχείρησης. Στον τομέα Ρεθύμνου, οι συμμαχικές δυνάμεις εκτόξευσαν στην περιοχή του αεροδρομίου δύο αντεπιθέσεις, μία για την εκαθάριση της πυρηνικής ζώνης στα ανατολικά και βόρεια του τομέα, η οποία πέτυχε τον αντικειμενικό σκοπό της, και μία για την ανακατάληψη του λόφου Α και του χωριού Σταυρωμένος που δεν πέτυχε πλήρως. Στον τομέα Ηρακλείου, επαναλήφθηκε σφοδρός βομβαρδισμός της ομώνυμης πόλης και των θέσεων που κατήχαν τα ελληνικά στρατεύματα. Με τη λήξη του βομβαρδισμού, στις 10 προμεσημβρίας, οι Γερμανοί επιτέθηκαν από τα δυτικά και εισήλθαν στην πόλη, όπου επακολούθησαν σκληρές οδομαχίες με σοβαρές απώλειες και για τις δύο πλευρές. Ο εχθρός τελικά αποκρούστηκε και συμπτύχθηκε έξω από την πόλη, ανατολικά του χωριού Γάζι. Την ίδια ημέρα, η μοίρα του Βρετανικού στόλου, που περιπολούσε στο κριτικό πέλαγος δυτικά του νησιού, βύθισε μεγάλο αριθμό γερμανικών πλωτών μέσων που μετέφεραν μονάδες της 5ης ορεινής μεραρχίας. Αρκετοί άντρες πνίγηκαν και σημαντικός αριθμός βαρέως οπλισμού χάθηκε. Νύχτα της 23ης προς 24η Μαΐου, τα γερμανικά στρατεύματα, ενισχυόμενα κατάλληλα, προωθήθηκαν προς τα βόρειο-ανατολικά, αναγκάζοντας τις ελληνοσυμμαχικές δυνάμεις να συμπτυχθούν ανατολικότερα. Από τις 24 Μαΐου, η πρωτοβουλία των επιχειρήσεων περιήλθε στον εχθρό, ενώ η κατάληψη του νησιού από τους Γερμανούς είχε πλέον κρυθεί. Ο αγώνας, στον οποίο συμμετείχε ενεργά, με ηρωισμό και αυτοθυσία, όλος ο κριτικός λαός, συνεχίστηκε έως την 28η Μαΐου του 1941, οπότε και άρχισε η εκένωση του νησιού από τις συμμαχικές δυνάμεις, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια των 10 ημερών που διήρκησε συνολικά η μάχη της Κρήτης, η οποία θεωρείται η πρώτη μεγάλη αεραποβατική επιχείρηση και μοναδική στο ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός κατελήφθη εξ ολοκλήρου από αέρος, οι απώλειες των γερμανικών δυνάμεων υπήρξαν ιδιαίτερο σημαντικές. Συγκεκριμένα, τα γερμανικά στρατεύματα είχαν 1.990 νεκρούς, 1.995 αγνοούμενους και σημαντικό αριθμό τραυματιών. Συνολικά, οι απώλειες του επίλεκτου σώματος των Γερμανών αλεξιτοτιστών ξεπέρασαν τους 8.000 άντρες. Όσον αφορά τις απώλειες αεροσκάφη, αυτές ανήλθαν σε 220 πυρήνες κατεστραμμένα και σε περίπου 150 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι προαναφερθέντες αριθμοί είχαν ως συνέπεια να μην επιχειρήσει ξανά η γερμανική στρατιωτική ηγεσία παρόμοια επιχείρηση έως το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως παραδέχθηκε ο Γερμανός αντιπτέραρχος Kurt Student, διοικητής του 11ου Αεροπορικού Σώματος, η Κρήτη υπήρξε ο τάφος των Γερμανών αλεξιτοτιστών. Πολύ σοβαρές υπήρξαν οι απώλειες και των ελληνοσυμμαχικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στους Έλληνες οι νεκροί ήταν 426, ενώ αρκετά μεγάλος υπήρξε ο αριθμός των τραυματιών και των εχμαλώτων. Στους συμμάχους αντίστοιχα, οι απώλειες ήταν 1.742 νεκροί, 1.737 τραυματίες και 11.835 εχμάλωτοι. Βυθίστηκαν επίσης 2 καταδρομικά, 6 αντιπροσωπικά και απολέστηκαν περισσότεροι από 2.000 Βρετανοί αξιωματικοί και ναύτες. Παρά τη γενναιότητα που επέδειξαν οι ελληνοσυμμαχικές δυνάμεις και την πείσμονα αντίσταση του κρητικού λαού, η μάχη της Κρήτης έληξε με την επικράτηση των Γερμανών. Στη δεκαήμερη μάχη, που αποτελεί την τελευταία πράξη της πολεμικής τριλογίας με την οποία ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Ελλάδας από τα γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα, το θάρρος, η τόλμη και το πνεύμα αυτοθυσίας των κρητικών υπήρξαν ανυπέρβλητα και προκάλεσαν το θαυμασμό Ελλήνων και ξένων. Πιστεύω ότι ήταν μια σύντομη και εμπεριστατωμένη καταγραφή της μάχης της Κρήτης και σας ικανοποίησε. Κύριε Χαρισάκη, Πρόεδρε, και κύριε Σαββιδάκη, μου επιτρέπετε να προσφωνήσω και τους υπόλοιπους επισήμους που μας τιμούν. Παρούσα είναι η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Ζήκου Αγγελική, πρώην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Γαλατσίου, και η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Ζήκου Αγγελική. Επίσης, από το Σύλλογο Θεσσαλών, η Αντιπρόεδρος κυρία Παπακοσταντή Έφη.
Τώρα, θα σας παρουσιάσω τον πρώτο ομιλητή της βραδιάς. Πρόκειται για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Ανδρέα Αθηναίο. Ο κύριος Αθηναίος έχει λόγο να βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα και να μιλάει για την επαιτειακή του τη μέρα. Στο παρελθόν διετέλεσε νομάρχης Ρεθύμνου και μάλιστα με μια πολύ πετυχημένη θητεία. Οι παλαιότεροι θα τον θυμόσαστε. Συνδέθηκε ακόμη περισσότερο με αυτόν τον τόπο, αφού στη συνέχεια παντρεύτηκε γυναίκα από την Κρήτη. Επίσης, ο κ. Αθηναίος έχει βραβευθεί με το Ακαδημαϊκό Αριστείο των Ηνωμένων Πολιτειών το 1987. Πρόκειται για εύσης στη τιμή για ένα ακαδημαϊκό. Τέλος, ο καθηγητής κ. Ανδρέας Αθηναίος είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνισμού. Παρακαλώ να ανέβει στο βήμα. Θα ξεκινήσω από τη φράση του Αντιπροέδρου. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Από το όντως πολύ εμπεριστατωμένο βίντεο που είδαμε, που είναι πραγματικά ένα πολύ δυνατό δημιούργημα, είδαμε τους στόχους της χιτλερικής Γερμανίας για την κατάληψη της Ευρώπης, για την κατάληψη της Ελλάδος και για την κατάληψη της Κρήτης. Και είδαμε τα στρατιωτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάληψη αυτή. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Η παγκόσμια εξουσία είναι ένας ελκυστικός στόχος. Τότε θέλανε να κατακτήσουν γη, αεροδρόμια, λιμάνια, θα ξαναπώ τη λέξη αεροδρόμια, λιμάνια, έλεγχο γεωπολιτικό και φυσικά το γεωπολιτικό παιχνίδι δεν έχει σταματήσει ποτέ. Πάντοτε υπάρχουν συγκρούσεις γεωπολιτικών συμφερόντων, κυριαρχίες σε ζώνες γεωγραφικές και εκεί παίζονται σκληρά παιχνίδια. Οι ένοπλες δυνάμεις στην εποχή μας έχουν το ρόλο τους, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις των χωρών που παίζουν το γεωπολιτικό παιχνίδι. Αλλά τα μέσα, όπως είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, κάθε τόσο αλλάζουν. Ο στόχος τότε ήταν η κατάληψη της Ελλάδας, η κατάληψη της Κρήτης. Ο στόχος σήμερα, ποιος είναι άραγε, ο στόχος είναι η κατάληψη της ελληνικής ψυχής. Ο στόχος είναι η κατάληψη του ελληνισμού. Από έναν άνθρωπο που υπηρέτησε σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια 35 χρόνια, ίσως ερωτηθείτε, μα καλά εσύ δεν αγαπάς τον δυτικό κόσμο. Προφανώς είμαι ο τελευταίος που θα έλεγα ότι μετά από τόσες χιλιάδες ματάκια παιδιών που είδα τόσα χρόνια στην Αμερική, ότι δεν αγαπάω τα Αμερικανάκια μου και ότι δεν τα θεωρώ παιδιά μου και ότι δεν αγαπώ μία χώρα όπου με ετοίμησε. Επιτρέψτε μου τον αστερίσκο, από ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, θεωρώ υψίστης σημασίας τιμή ότι υπηρέτησα το Ρέθυμνο ως νομάρχης Ρεθύμνου. Κλείνω την παρένθεση. Ήταν υψίστη τιμή αυτή. Ποιο είναι το ζητούμενο της γεωπολιτικής σύγκρουσης σήμερα και γιατί δεν μπορούμε να θαυμάζουμε όσο μας λένε κάποιες καταστάσεις. Υπάρχει μία σύγκρουση πολιτισμών. Υπάρχει μία σύγκρουση του ελληνισμού με τον δυτικό πολιτισμό. Ναι, ναι, η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, ναι, ναι, η Ελλάδα είναι σύμμαχος της Αμερικής, καμία αντίρρηση, δεν θα πω κάτι το αντίθετο. Όμως εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχουμε μπροστά στα μάτια μας είναι ότι όσο καλή να είναι η Δύση στην επιστημονική πρόοδο, στην καινοτομία, στην επαγγελματική εξέλιξη όσων βρίσκονται στο σύστημά της, δεν είπα στην αγκαλιά της, είπα στο σύστημά της. Όσο καλά να είναι αυτά, υπάρχει εξής σύγκρουση. Ο δυτικός πολιτισμός ή η δυτική ύπαρξη, ο δυτισμός, στηρίζεται σε μία μηχανιστική κοινωνία.
στηρίζεται σε αυτό που θα λέγαμε, και θα το μεταφράσω αμέσως, σε αυτό που θα λέγαμε behavioral societies. Είναι προκατασκευασμένες συμπεριφορές, οι οποίες δεν είναι έκφρασης ψυχής. Η Ελλάδα, και γι' αυτό έχουμε πάντα το στένος να προτάσουμε αντίσταση, διότι εμείς εκφραζόμαστε αληθινά με την ψυχή μας. Υπάρχει λοιπόν μία σύγκρουση. Υπάρχει η σύγκρουση του ελληνισμού, του Έλληνα, της Ελληνίδας, που ό,τι και να είναι αυτό, είμαστε αληθινοί, είμαστε γνήσιοι, εκφραζόμαστε με την ψυχή μας. Οι πράξεις μας έχουν περιεχόμενο. Οι Έλληνες, ο ελληνισμός, έχει οντολογική υπόσταση. Η πράξη μας όταν λέμε «σ' αγαπώ», ακόμα και όταν τσακωνόμαστε, είναι το πάθος της ψυχής. Είμαστε αληθινοί. Δεν έχουμε κάποιον υποκριτικό ρόλο που μας επιβάλλεται άνωθεν. Έχουμε πρότυπα, δεν έχουμε στερεότυπα. Ο δυτισμός επιβάλλει στερεότυπα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη σύγκρουση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και κατά την άποψή μου, έχοντας γυρίσει και πραγματοποιήσει το πολλών είδεν άστεα και νόων έγνων, αυτό κυνηγάνε στην Ελλάδα. Κυνηγάνε την ψυχή των Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο πόλεμος. Όταν έβλεπα εδώ στο βίντεο τα αεροπλάνα να έρχονται, λέω τώρα τα αεροπλάνα είναι διαφορετικά. Και σκεφτείτε διάφορες τακτικές προπαρασκευής του αμυνόμενου, που θα του πούνε το πουρκά των Γάλλων τότε. Τι έχετε να πολεμήσετε εσείς, γιατί να πολεμήσετε. Η απαξίωση των Πολωνών, η απαξίωση των Γάλλων, των ενόπλων τους δυνάμεων. Πάμε τώρα σε εμάς εδώ, η απαξίωση των Ελλήνων, ότι είμαστε κακοί άνθρωποι, ότι είμαστε όλα αυτά που... Να μην τα πω και μολύνουμε την ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε καθαρές ψυχές. Το κατηγορό που έχουμε δεχθεί για να καμφθεί η αυτοπεποίθησή μας και η αντίστασή μας, για να δημιουργηθούν ενοχές σε ένα λαό που δούλεψε σκληρά μετά τον πόλεμο για να ξαναχτίσει τα όσα γκρεμίσανε οι Γερμανοί, που δεν έχουν πληρώσει τις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα. Είμαστε ένας καθαρός λαός. 3% η επιστήμη ορίζει ότι 3% κάθε στατιστικής ομάδος, είτε αυτό είναι λάδι, είτε αυτό είναι άνθρωποι, είτε οτιδήποτε, έχει φύρα. Προφανώς σε κάθε κοινωνία υπάρχει ένα 3%, ας το πούμε απλά, κακών ανθρώπων. Δεν θα δείξουν το 3% για να χρεώσουμε όλο τον υπόλοιπο λαό ότι αυτοί είναι οι Έλληνες. Εντάξει, έχουμε ένα 3% κακών παιδιών στην παρέα. Οι υπόλοιποι όμως είμαστε δουλευταράδες, είμαστε τίμιοι άνθρωποι, είμαστε οικογενειάρχες. Ένας λαός που ονειρεύεται γιατί έχει ψυχή και μπορεί να ονειρεύεται και δεν βάζει λογικούς και λογιστικούς στόχους. Και αυτό πρέπει να χαθεί για να χαθεί ο ελληνισμός. Και γιατί να χαθεί ο ελληνισμός? Δεν είναι μόνο ότι το οικόπεδο είναι γωνία. Βεβαίως και το οικόπεδο είναι γωνία. Δεν είναι η επιθυμία της κατάκτησης του γιατί να έχετε εσείς τις παραλίες και να μην τις έχουμε εμείς και να γίνει η Φλόριντα της Ευρώπης η Ελλάδα και να φύγετε εσείς. Ένας φίλος μου επιμελητής στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Πατσίων είπε το εξής στους φοιτητές μου που τους πάμε για επίσκεψη εκεί πολλές φορές για να μοιηθούν στην αξία της Ελλάδος. Πολλοί έχουν κοιτάξει να μας πετάξουν έξω από το σπίτι μας στη διάρκεια της ιστορίας, δεν καινούριο. Και φυσικά δεν τα κατάφεραν. Ο στόχος λοιπόν που πρέπει έτσι να αισθανθούμε και η απειλή είναι από Homo sapiens, από ανθρώπους της ψυχής, να γίνουμε Homo mechanicus, να γίνουμε ρομποτάκια. Με όση καλή προαίρεση μπορώ να έχω, ας πω ότι οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν. Αυτό το χήμα που μας λένε, το απρογραμμάτιστο που μας λένε, όλα αυτά που μας λένε είναι αρετές. Διότι όταν μπει σε ένα κουτάκι, εκτελείς εντολές στερεότυπων. Πώς ξέρετε από υπολογιστές εδώ, για να δω. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μα το περίμενα, έτσι δεν είναι. Απλώς θα πω το εξής, ότι σε όλα αυτά τα κινητά, τα πράγματα που κουβαλάμε πάνω μας, υπάρχει ένας προκατασκευασμένος τύπος. Και μπαίνει μέσα η συμπεριφορά σε αυτόν τον τύπο. Η ελληνική σκέψη είναι ελεύθερη.
ο Αριστοτέλης, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, έδωσαν σκέψη που δίνει αέρα και νόημα στην ψυχή, γιατί για να είσαι δημοκράτης και για να είσαι ελεύθερος πρέπει να έχεις να σκέφτεσαι ελεύθερα, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης. Η απειλή λοιπόν είναι αυτή. Τώρα τα μέσα ποια είναι? Τα μέσα είναι η προπαγάνδα να απαξιώσουμε το λαό και μετά να φτιάξουμε ένα πλαστό χρέος και να πούμε στον ελληνικό λαό ότι χρωστάει 400 δις, ενώ ο ελληνικός λαός χρωστάει μόνο 40 δις. Δεν είναι της ώρας, γιατί είναι η μάχη της Κρήτης απόψε. Αλλά θέλω να σας πω με την υπογραφή μου, και το έχω δημοσιεύσει και κανείς δεν το έχει διαπιστώσει, δεν το έχει αμφισβητήσει, ότι η Ελλάδα χρωστάει μόνο 40 δις, τα υπόλοιπα είναι ένα πλαστό χρέος για να δημιουργήσει την επιχειρηματολογία ότι είμαστε κακοί άνθρωποι, ότι τάχα μου ζήσαμε πέρα από τις ανάγκες μας, από τις δυνατότητές μας και ότι πρέπει ό,τι φτιάξαμε να μας το πάρουν άλλοι και μάλιστα χάρισμα. Λιμάνια, αεροδρόμια. Λιμάνια, αεροδρόμια. Υπάρχουν σαφείς αναλογίες. Δεν θα σας κρατήσω πολύ, γιατί υπάρχει και ο εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού που θα σας πει άλλα εμπεριστατωμένα πράγματα, αλλά επιγραμματικά θα πω το εξής. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι ψεύτικα. Είναι προπαγάνδα. Δεν χρωστάμε τίποτα. Χρωστάμε 40 δις. Δεν μπορούν να μας παίρνουν τα σπίτια αυθαίρετα. Δεν μπορούν με ψεύτικους και αυθαίρετους φόρους να δημιουργούν χρέη στους ανθρώπους, ενώ δεν τα χρωστάμε. Οι ελληνικοί οικογενειακοί προϋπολογισμοί στον κόσμο μέχρι πριν αρχίσει αυτή η πλαστή και φτιαχτή κρίση ήταν οι μόνοι θετικοί οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Οι Έλληνες έχτιζαν σπίτια για τα παιδιά τους, μορφώσαμε τα παιδιά μας και αυτό το ζηλεύουν όλοι, γιατί τους πετάνε έξω 18 χρονών και τους λένε να πας να βρεις την τύχη σου, ενώ η ελληνική οικογένεια έχτισε κοινωνία. Και φτιάξαμε παιδιά μορφωμένα που η αξία τους είναι σε όλο τον κόσμο αποδεκτή και θαυμαστή, με βραβεία. Αυτό το ζηλέψανε, αυτό ενοχλεί. Γιατί? Γιατί είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης σκέψης, των πρότυπων και όχι των στερεότυπων, του ανθρώπου της ψυχής και όχι του ανθρώπου της συστημικής υπόστασης. Επειδή ακριβώς αυτή είναι η ελληνική ψυχή, θα πω δύο πράγματα και θα παραχωρήσω στο πολεμικό ναυτικό ή στο ηρωικό πολεμικό ναυτικό. Τώρα τα αγαπάω το πολεμικό ναυτικό, γιατί εκεί υπηρέτησα, αλλά αυτά είναι προσωπικές αγάπες, έτσι. Θα πω δύο πράγματα. Ο πόλεμος συνεχίζεται και εάν υπάρξει επιλογή στο τέλος, νομίζω ότι θα πούμε πάλι να κάνουμε ξεστέλια. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Ανδρέα Νέο.